Θέλω να σου ρωτήσω κάτι τώρα που φτάσαμε τελικό. Σου λείπει ο Ηλίας. Ωραία, φίλε, ο άνθρωπος να μου δυσπάσει πάρα πολύ. Εγώ τώρα δεν με συμφέρει που το κάνω αυτό, γιατί το θυμάσαι, ξέρεις, και τσιτώνεις. Μόνο και μόνο ένα πράγμα σκεφτόμαι τώρα που το πες αυτό. Τον ήθελα έτσι από, να είναι από πάνω από τον εξώστη και να τρώει που πάνω του. Να ξέρεις, να. Ωραία, φίλε, έχουν πάει αυτοί τελικού και δεν έχουν πάει πουθενά. Εντάξει, έχει περάσει τώρα τόσο καιρό, ρε φίλε. Δεν θα έχει ρεμίσει και εκείνο, έχουμε ρεμίσει. Δεν κρατάω κακή, ρε, όνομα του Θεού. Απλά δεν τον πήγαινω. Τον άνθρωπο, έχει φυσιογνωμία, ρε φίλε. Δεν μπορώ να τον κάνω παρέα, απλόν το. Ποια θυμάσαι χαρακτηριστικά τη σκηνή με τον Ηλία που είχε τρελαθεί. Αυτό που μου την έχει σπάσει πολύ ήταν το κερασάκι στην τούρτα, ήταν στη δοκιμασία αποχωρήση με τον Κώστη. Που έκανε έτσι για να δει την προσπάθειά του. Και ήταν χαρούμενος και καλά ότι θα μείνει. Αυτό μου την έσπασε πάρα πολύ. Όχι, αυτό δεν είναι μόνο που σου σπάει, είναι που δείχνει ο κάθε άνθρωπος πώς είναι κατασκευασμένος, ρε φίλε. Σιγά, ρε Ταΐ. Έλα, ρε αγαπούλα, έλα να δώσω μια καλίτσα, έλα. Και εμένα έχει κόψει η μαγιονέζα μου, ρε, χαλάρωσε. Θα πας, θα ράξεις εδώ να κάνεις παρούλα με τα παιδιά, χαλάρωσε. Μη κλαις. Θα δεις το πιάτο. Έχει κοπεί η μαγιονέζα μου. Μια χαρά είναι μαγειρεύοντα. Καλό μαγειρά, δεν μπορεί να το αφισβητήσει αυτό. Είχε δείξει πράγματα. Είχε δείξει πράγματα. Αλλά δεν ήρθαμε τελικό για να ασχοληθούμε με τον Ηλία. Απλά αυτό που είχε πει σαν Ηλία. Απολογισμό ότι... κάνουμε, δεν ασχολείται κανεί με τον Ηλία. Ότι μα έκραζε. Εμένα προσωπικά, ότι θέλω ότι θα φτάσω στον τελικό και θα φτάσω. Τώρα εγώ κάνω εδώ κάθομαι στο σαλόνι και αυτό είναι στο σπίτι του.